Θυμίζω ότι πριν 2,5 χρόνια περίπου είχαμε κάνει μια συνάντηση στο Πιλί με τον πρόεδρο του Σαγκάρι όλοι μαζί και είχαμε πάλι την ίδια συζήτηση. Είχαμε πάρει μια απόφαση τότε για να ξεκινήσω μια εταιρεία με τον Παπαπιστόλου και τον Ιστάριο, τον Πάρκα εκείνη την ημέρα, εκείνη το βράδυ, με την προϋπόθεση να πάμε σε συνεταιρισμό για να πάρουμε τα σφαγεία. Εμείς όμως δεν κάναμε τίποτα. Όχι. Δεν κάναμε τίποτα. Από εκείνη την ο Νιχθάρη συνέχισε, εμείς ήμασταν αναπαυτήκαμε γιατί είχαμε στο Νιχθάρη τον Παπαπιστόλου και σπάσανε. Γι' αυτό λέμε ότι ο καθηγητισμός είναι το χειρότερο πράγμα, δεν υπάρχει το αυτό. Με το αποτέλεσμα τώρα ο Νιχθάρης, την πρώτη χρονιά όπως το είχαμε με το Δήμο, πληρωνόταν τον μήνα, μπορούσαν και πληρωνόταν και οι ανθρώποι, εντάξει με λίγο καθυστέρηση, αλλά προχωρήσε την πρώτη χρονιά. Η δεύτερη χρονιά ήρθε, δεν μπορούσε γιατί καθυστερούσε ο Δήμος, όπως ξέρουμε στο δημόσιο όλοι αυτά να πληρώσει, πήγαινε και τρεις μήνες και αυτά. Δεν μπορούσε και οι ανθρώποι περιμένουν να πληρωθούν έτσι, δεν μπορεί να κάνουν τρεις μήνες και τέσσερις μέρες να πάρουν λεφτά. Έχουν οικογένειες, έχουν αυτά, δεν μπορούν να... Και έτσι τράβωσε η δουλειά. Έκανε μια γενναιόδορη προσπάθεια ο Δήμος, ανέβασε το ποσό, δεν μπορώ να πω, μέχρι που από 87.000 και 105.000. Αλλά πάλι είναι ο τρόπος που το πληρωνόμαστε. Δεν μπορεί να συνεχίσει αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί. Και έτσι σκεφτήκαμε λοιπόν, αν είναι να κάνουμε ένα συνεταιρισμό, να πάρουμε στο σφαγείο, με το Δήμο που μίλησα προχθές, δώσαμε και τα χέρια μου, είπε ότι εντάξει να το παραχωρήσει τις σφαγές, να πληρωνόμαστε εμείς απευθεία από τους πληροφόρητες ή με τους παραγωγούς ή το καθένα. Όπως ώστε την άλλη μέρα να έχουμε λεφτά στα χέρια μας. Να μπορούμε να πληρώνουμε τους ανθρώπους, να τους δίνουμε ένα μισθό που να μπορούμε για αυτή να είναι ικανοποιητικό και να μπορέσει να συνεχίσει αυτή τη δουλειά. Και με τη μισό λεπτό να τελειώσω και μετά θα πάρει το λόγο. Με την προϋπόθεση με τους συνεταιριστές να έχουν μία έκπτωση. Και να προωθούμε δηλαδή το κάθε τροφόρης, το κάθε αυτό, τους συνεταιριστές στο σφαγείο. Αυτό που λέει ο Νίκος, πλήρωσε για να μπει μέσα να σφάξει. Διαφορετικά δεν γίνεται. Δηλαδή, δεν ξέρω αν έχετε κάτι άλλο να προτείνετε, εγώ νομίζω ότι είναι πρώτο. Πρέπει να γίνει σε εταιρεία, να γίνει σε όλο τον εσύ με λίγα λόγια, ή πώς θα γίνει. Συνεταιρισμό, δηλαδή να μπουν όλοι μέσα. Αν μάλλες όλοι. Όχι, όχι, όλοι παραγωγή, όσοι θέλουν, όσοι θέλουν, όσοι έχουν μικρό. Όσοι έχουν μικρό και όσο πιο πολλού μπορούμε, τόσο πιο καλό είναι. Να βάλουμε μια συνεταιριστική μερίδα. Δεν θα δημιουργεί όμως προβλήματα στο φινάλι όλοι. Διαδικασία ότι έχει και επιλογή και μετά. Όχι, όχι, όχι. Και μετά. Στην εταιρεία, όταν πάτε εσύ να κάνει μια εταιρεία, εκεί θα έχει πρόβλημα. Άμα αυτό το κομμάτι, δεν σου πει κάτι, πρέπει να ξεκινήσει. Γιατί δεν είναι και χρονοβόρο. Για να γίνει συνεδέλφο. Είναι χρονοβόρο, είναι ότι χρειαζόμαστε στέγη, χρειαζόμαστε προ το παρόν μια προσωρινή διοικούσα να προχωρήσει το σώμα σε εκλογέ. Θέλει δικηγόρο, θέλει χιλιάδε πράγματα. Θέλει έτσι. Οπότε, καλό είναι να βάλουμε μια συνεταιριστική μερίδα ανάλογα με τα άτομα που θα μπουν μέσα. Να κάνουμε ένα αυτό να πούμε. Θα είναι 100 ευρώ, θα είναι 150, θα είναι αυτό για να μπορούμε να συνεχίσουμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Εγώ, κατά την άποψή μου, δεν μπορώ εγώ συνέχεια δηλαδή, να παίρνω την ευθύνη. Ναι, σίγουρα είναι ότι δεν μπορεί να παρέσει κάθε τρεις και πέντε να έχουν προβλήματα. Πέρα ήμουνα και γέρασα και πέντε πράγματα να πω κάθε μέρα. Το σφαγείο του σκόρου, έχει γίνει. Από την άλλη, καθήνωμα το όλο σύστημα συζητάμε κάθε μέρα να γίνει. Να πούμε στα παιδιά που σφάζα τόσο καιρό, που ένα μεγάλο ευχαριστώ γιατί είναι ήρωε. Εγώ τουλάχιστον ο Παπαπιστόλου έχει πάρει μεγάλο. Μεγάλο. Του φορτίο λούκι αυτέ τι δύο χρόνια δηλαδή που είναι το σφαγείο. Γιατί αυτοί περιμένουν να πληρωθούν, πιέζανε το μηνά, δεν τα λεφτά του. Με το δίκιο του, δεν έχω. Εδώ έχω μια πορεία. Τη στιγμή που ένα κομμάτι είναι νοικιασμένο του σφαγείου. Γιατί αυτή τη στιγμή να είναι πλεμμένο όλοι οι υπόλοιποι πόλοι και να πληρωθούν οι άνθρωποι. Αυτή την απορία έχω τώρα τόσο καιρό. Κοιτάξτε, αυτό όπως ενώπιον και στο δημόσιο και στο Δήμο μέχρι να πάνε τα καρδιά. Αυτό το κομμάτι συγκεκριμένο θεωρείται ιδιωτικό. Ισχύει ο Γιάννη, ο Μητέρα και το καθεξή. Το έχει σε εργολαβία. Το έχει σε εργολαβία, ναι, αλλά γιατί όμω να το κρύβουν στι τιμολόγε στο Δήμο για να σε πληρώσει. Το σφαγείο λειτουργεί δύο φορές την εβδομάδα,
Γιατί τόσες φορές μπορεί ο χτενίατρος που ανήκει στην περιφέρεια νοτίου Αιγαίου να παρήσεται στις σφαγές. Ο κανονισμός του σφαγείου, το στήσιμο του σφαγείου ως δυναμικότητα, ως λειτουργία, ως χώρη, είναι συγκεκριμένη δυναμικότητα τον χρόνο, αλλά με λειτουργία 5 μέρες την εβδομάδα. Άρα λοιπόν, θα μπορούσε, όχι θα μπορούσε, δεν υπήρχε κανένα, μιλάμε τώρα σε υποκανονικές συνθήκες, όχι τώρα που δεν έχουμε μια εταιρεία που να το λειτουργεί, μιλάμε τώρα σε κανονικές συνθήκες. Θα μπορούσαμε λοιπόν 5 μέρες την εβδομάδα να σφάζουμε και να μην υπήρχε κανένα θέμα. Αυτό για τεχνικούς λόγους, όχι τεχνικούς λόγους, για υπηρεσιακούς λόγους, το οποίο κατανοητούς. Με την έννοια ότι είναι ένας ο άνθρωπος μόνος του, πρέπει να πάει στα άλλα νησιά. Δεν το μέφουμε αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει. Κάποια στιγμή δεν πρέπει να γίνει μια προσοχή, αδέρφη. Σε παρακαλώ. Αυτό είναι θέμα της περιφέρειας, γιατί ο κτηνίατος ανήκει στην περιφέρεια, δεν είναι θέμα του Δήμου. Άρα λοιπόν, το επισημαίνουμε το πρόβλημα αυτό που είναι υπαρκτό και έχουμε προσαρμοστεί όλοι πάνω σε αυτό. Εκτιμώ όμως και έχει φανεί το προηγούμενο διάστημα ότι όταν δουλεύουμε κανονικά και όχι με αυτές τις έκτακτες σφαγές, ακόμα και έτσι με δύο φορές την εβδομάδα, εκτός των περιόδων των γιορτών, 15 Αύγουστο, Πάσχα, Χριστούγεννα, ότι δεν δημιουργείται θέμα. Άρα, μπορούμε να πούμε ότι αυτό δεν είναι το νούμερο, δεν είναι από τα πρώτα ζητήματα, έτσι. Ένα δεύτερο. Σε σχέση με το τι εισπράττει ο Δήμος, τι δίνει και πόσο κοστίζει. Ρητά και κατηγορηματικά, ο Δήμος μέσω του σφαγείου χρηματοδοτεί αβέρτα, θα έλεγα, τον πρωτογενή τομέα. Δηλαδή το σφαγείο μπαίνει μέσα για τον Δήμο. Πάνω από 100.000 ευρώ το χρόνο. Αυτά που εισπράττει, ως τέλος σφαγής κτλ. Με αυτά που δίνει, είτε ως προσωπικό, είτε ως καύσιμα, είτε ως συντηρήσεις, είτε ως αμοιβή στην εταιρεία, όλα αυτά. Άρα λοιπόν, και είναι συνειδητή επιλογή αυτή του Δήμου και της Δημοτικής Αρχής, συνολικά του Δήμου, θα έλεγα, γιατί φέρναν αυτά τα θέματα το Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί ακριβώς υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Και για ποια είναι η δυνατότητα, ότι ευτυχώς μέχρι στιγμής δεν θεωρείται ότι ήταν αποδοτική υπηρεσία, δηλαδή όσα χαλάς ότι πρέπει να εισπράξεις. Ενώ θυμίζω παράδειγμα στα τέλη, λαθαρέως και ηλεκτροβουσμό, εκείνα τα αποδοτικά. Όσα εισπράξεις πρέπει να χαλάσει αντίστοιχο. Από τη στιγμή λοιπόν που δεν η νομοθεσία ακόμα μέχρι τώρα και ελπίζω να παραμείνει έτσι, δεν το θεωρεί ότι αποδοτική υπηρεσία, υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Και βέβαια αυτά τα νούμερα είναι, τα έχει η οικονομική υπηρεσία αναλυτικά. Δηλαδή πόσα για πετρέλαιο, πόσα για ρεύμα, πόσα για νερό, πόσα για προσωπικό και πάει λέγοντας. Παρ' όλα αυτά, δηλαδή το ότι τα έσοδα είναι λιγότερα από τα έξοδα, με πρόταση που είχε καταθέσει το πρόεδρος του συλλόγου σας, το πρόεδριο του συλλόγου σας με επιστολή προς τον Δήμο, εν ώψη των τελών που ψηφίστηκαν στην προηγούμενη συνεδρία, σε τα τέλη για το 2019, όλα τα τέλη, ήταν χαριώτες ελεκτροπασμού και μακρύς των χώρων, εκεί είναι και τα τέλη των σφαγείων, είχε προτείνει συγκεκριμένες μειώσεις σε συγκεκριμένες κατηγορίες ζώων και τα μεγάλα ζώα, να το πούμε έτσι, όχι στα μικρά ζώα. Και το Δημοτικό Συμβούλιο, κατά την ψήφιση των τελών, ψήφισε με πρόταση της Δημοτικής Αρχής μείωση των τελών που πληρώνεται όλοι όσοι χρησιμοποιούνται το σφαγείο κατά 20%. Αν υπήρχαν σφάκτες στο Δήμο, προφανώς το τηλέφωνο. Και πει κάποιος γιατί δεν παίρνετε. Η απάντηση είναι ότι εδώ και μια δεκαετία δεν εγκρίνεται καμιά καινούργια πρόληψη στους Δήμους. Ειδικότερα τα τελευταία χρόνια λόγω των Δήμων. Οι προσωρινές, θα έρθω και σε αυτό. Μιλάμε τώρα, αυτό που είπα εννοούσα τις μόνιμες για να υπάρχει μια σταθερή και συγκεκριμένη λύση. Έτσι. Βγάλαμε διαγωνισμό δύο φορές, δεν είστε κανένα άγωνο. Βγάλαμε προκήρυξη για δίμηνες συμβάσεις, όχι ήταν η λύση αυτό, αλλά μέχρι να κερδίσουμε σε τόσο εισαγωγικό χρόνο, όλοι μαζί να δούμε τι θα κάνουμε καλύτερο, δεν είστε κανένα. Προσωπικό δεν έχουμε για το προσφαγής που πάντα μιλάμε, ούτε μπορούμε να προσλάβουμε. Άρα, ό,τι μπορούσε να γίνει από την πλευρά του Δήμου για να λειτουργήσει, το κάναμε. Ό,τι μπορούσαμε για να αξίσουμε το οικονομικό αντικείμενο, την οικονομική αποζημίωση,
Το κάνουμε. Η μπάλα λοιπόν είναι στη δικιά σας πλευρά. Είναι στην πλευρά των παραγωγών και των κροπολών, εν πάση περιπτώσει, όλων των ανθρώπων που ασχολούνται με αυτό το, με αυτή την δουλειά, με αυτή την επιχείρηση, με αυτό το αντικείμενο. Θέλω επίσης να σας πω σε σχέση με, το, με αυτό που ακούγεται για το ότι είναι πρόβλημα για την εταιρεία, το ότι δεν εισπράττει χρήματα σταθερά ένα μήνα και ότι πληρώνεται ανά ζώο κεφάλι. Θέλω να σας πληροφορήσω, δεν έχω ακόμα τα τελικά στοιχεία εγώ υπόψη μου, αλλά κάνω μια εκτίμηση η οποία πιστεύω ότι θα βγει ακριβής. Τα χρήματα που πήρε στη διάρκεια ενός έτους, το σύνολο του έτους, η εταιρεία την προηγούμενη σύμβαση, το 2017, που ήταν στις σταθερές καταβολές ανά μήνα, με τα χρήματα που έκλεισε με τη σύμβαση που τελείωσε τώρα, πάλι σε επίπεδο έτους, θα είναι ίσα ή το πολύ 1.500 ευρώ με 2.000 το έτος λιγότερα. Κατά την άποψή μου, αυτό που επήγει, σε βάθος χρόνου βέβαια, αλλά επήγει, είναι να δοθεί μία λύση στο ποιος θα αναλάβει τα ασφαλεία. Και αυτό δεν είναι απλό, μπορεί να ακούγεται απλό το ποιος, δηλαδή αν θα είναι συνεταιρισμός μια εταιρεία ή ένα άτομο, είναι σχετικά εύκολο θα λέγαμε. Το σημαντικό είναι ότι αυτός που θα τα αναλάβει πρέπει να έχει φροντίσει να έχει εκδοχή ασφαλείας. Έτσι, δηλαδή να έρθει ο φίλος μου ο Λαντής εδώ να το αναλάβει και να τόσο απερίσκεπτος που δεν είναι να πει ότι πάω παίρνω το διαγωνισμό και μετά να βγει στην πιάτσα να βρει εκδοχή ασφαλείας. Δεν γίνεται αυτό. Η εταιρεία είναι είτε συνεταιρισμός που λέτε να κάνετε εσείς, είτε άτομο, πρώτα πρέπει να έχετε διασφαλίσει ότι θα έχετε τα άτομα. Τους ντόπιους, τους συμπατριώτες μας που έχουν αυτά τα χαρτιά, αυτά τα πτυχία, οτιδήποτε άλλο. Άρα δηλαδή, αν δεν το έχετε διασφαλίσει αυτό με τον έναν άλλο τρόπο, δεν έχει νόημα. Γιατί θέλουμε, όχι θέλουμε, η νομοθεσία απαιτεί τα συγκεκριμένα αυτά χαρτιά. Αυτό που ήταν ο σκοπός της γενικής συνέλευσης που κάλεσε σήμερα ο πρόεδρος, για το τι κάνετε εσείς ως πρώτος μέλη του συλλόγου για να μπορέσει το σφαγείο να λειτουργήσει ξανά μέσα σε σταθερή βάση, σταθερή δημούς και πολλές φορές. Ευχαριστώ. Κύριε Μακάρη, είπες ότι πριν 2,5 χρόνια είτε να κάνετε συνεταιρισμό, τον κάνετε? Όχι. Υπάρχει περίπτωση να τον κάνετε? Αν συμφωνήσουν όλοι, ναι. Εντάξει. Λοιπόν, αν συμφωνήσουν, αν. Εδώ είναι, όλοι. Αν. Θα συμφωνήσετε απόψε, είτε του χρόνου. Απόψε. Απόψε. Λοιπόν. Θα πάρω μια απόφαση σήμερα, δεν έχει άδεια. Εγώ όμως, αντιπρόεδρε, αυτά που θα πω θέλω να τα γράψετε. Δύο λεπτά, όχι πολλά. Δεν υπάρχει περίπτωση να κάνουν ούτε συνεταιρισμό, ούτε να κρατήσει ο συνεταιρισμός. Σας το λέω εγώ. Από εδώ πρέπει να φύγουμε και θα έχουμε βγάλει οτιδήποτε είναι. Να είναι θετικό για μας, όχι για το Δήμο. Ο Δήμος κάνει τη δουλειά του. Υπάρχουν οι διαδικασίες να κλείσεις. Ένα λεπτό, ρε φίλε, σε παρακαλώ, εγώ τις δύο κοστά. Λέω ένα παράδειγμα. Ας να πούμε πέντε χρόνια να τελειώνουμε. Λοιπόν, ο Δήμος κάνει τη δουλειά του, έχει διαδικασίες. Όταν εγώ πριν να εκλεγώ δημοτικός σύμβουλος έλεγα, μα γιατί ο Δήμαρχος που είναι εδώ στο Δήμο Δικαίου δεν κάνει αυτό το πράγμα, υπάρχουν μεγάλες διαδικασίες για οτιδήποτε. Εντάξει. Ο Δήμος πάει βάσει τι λένε οι διαδικασίες του νόμου. Λοιπόν, εμείς πρέπει να πάρουμε μια απόφαση εδώ. Τι θα κάνουμε? Πρέπει λοιπόν να λειτουργήσουμε το σφαγείο. Πώς? Όπως το λειτουργήσαμε την προηγούμενη περίοδο. Ωραία. Εμείς λοιπόν αυτή τη στιγμή πρέπει λοιπόν να βγάλουμε όλοι από 100 ευρώ να πάμε στο τραπέζι και να δώσουμε την πάρκα να λειτουργήσει το σφαγείο μαζί με τους εκτοροσφαγείς που υπάρχουν. Για να μπορούν να δουλέψουν οι άνθρωποι. Θα είναι αυτό, δεν είχαμε εγώ Νίκο, θα πάμε λοιπόν, όπως είπε ο Μπάρκας, να βγάλουμε ένα ποσό 4-5 χιλιάρικα, να εξασφαλίσουμε τα ένσημα των ανθρώπων, να εξασφαλίσουμε τα αρχικά μηνιάτικα, να μπορεί να λειτουργήσει το σφαγείο. Συμφωνείτε? Αυτό είναι το πόλο κομμάτι που λέει τώρα. Για όμετρο ρεύση που μιλάμε τώρα. Εταιρεία, η εταιρεία μας, τα χαρτιά που μπορείς να δηλώσεις στον Δήμο είναι με εταιρικά.
είτε ΕΚΕ είναι αυτό, είτε ΑΕΒ είναι αυτό, είτε ΕΠΕ είναι αυτό, είτε όλοι των ΕΤΣΙΟΥ είναι αυτό. Λοιπόν, θα κάνουμε σε μια εταιρεία αυτό το πρωί. Πώς? Θα κάνουμε μια σου ανοίγω σε μια εβδομάδα, άσχετα αυτό. Εγώ άλλο το λέω. Το προσωπικό που εγώ απαντάω σε αυτό που είπε ο κ. Παραπάνης. Είπε ο κ. Παραπάνης ότι για να πας να δώσεις την σύμβαση στην προσφορά σου, πρέπει να έχεις εκτός σφαγή. Και που απαντάω και του λέω, κάτι, όταν έχεις εκτός σφαγή και του ζήτησες 1.500 το κέρι, ποιος είναι αυτό που δεν θα πάει να δουλέψει. Λοιπόν, 1.500 πόσο θέλουμε το χρόνο. Μα αυτό συζητάμε τώρα. Μα αν δεν έτσι, επειδή δεν θα υπάρξει περίπτωση να βρούμε, πρέπει να γυρίσουμε πάλι στο κομμάτι που είπε ο πατέρας σου. Να βρει ο Δήμος στην Άγκρη το πώς μπορεί να γίνει. Ο Δήμος μπορεί να βρει την Άγκρη του χρόνου. Μα αυτά που θα πρέπει να κάνουμε. Αν δεν καθόμαστε εδώ, σηκώνουμε να κλείσουμε κανένα λιμάνι, κάποιο θα συγκινηθεί να μαζί μα εδώ. Δεν συγκινείται καλά, γιατί άμα το κλείσει το λιμάνι. Εγώ λέω ότι θα δίνω ένα περιθώριο να δούμε τι θα κάνει. Για να μην το αφήσει, μετά όλοι πάλι αφού το σφαγείο θα είναι ανοιχτό. Το είπα προηγουμένως, είμαστε άξιοι της μοίρας. Τι άλλο να πούμε μας όταν ζούμε. Εγώ λοιπόν θα υπογράψω να ανοίξει το σφαγείο μέχρι την τάξη του Γενά. Αλλά δεν θα. Αναπαυτούμε. Αναπαυτούμε. Αυτό το λέω θα το ξέρετε μέχρι να πει. Και να πάρουμε μια απόφαση να δούμε τι θα κάνουμε. Δεν μου λε, συγγνώμη, σαν συνεταιρισμό. Ποιο θα το συνοποιήσει, να περιμένουμε και να δούμε με τι προκλήσει. Αν μπορέσει ο Δήμο να πάρει το μόνιμο προσωπικό που λέει, να δούμε τι θα το απαντήσουμε αυτή τη στιγμή και να δούμε μετά τι θα κάνουμε. Αλλά πρέπει να είμαστε έτοιμοι.